την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την έμπρακτη υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων ως κινητήριες δύναμης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, παρουσίασαν στα Γιάννενα το απόγευμα της Τετάρτης σε περίπου 300 εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα πελατών και φορέων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ο πρόεδρος της Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικολάου, και ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου. Τόσο ο κ. Χατζηνικολάου όσο και ο κ. Μεγάλου εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονομίας, επισημένοντας ότι με βάση την πορεία των μεγεθών διαφαίνεται έξοδος από την μακρά περίοδο της κρίσης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολιτική της Τράπεζας έναντι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν για την Πειραιώς προτεραιότητα, καθώς όπως τονίστηκε, σε αυτές στηρίζεται ο οικονομικός και επιχειρηματικός χάρτης της χώρας. Σε ό,τι αφορά την πορεία της Τράπεζας, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε τη βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών. Η διοίκηση της Τράπεζας από τα Γιάννενα επανέλαβε τη δέσμευση της Πειραιώς για την πολύπλευρη στήριξη της παραγωγικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας των πελετών της μέσα από εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Θα μιλήσουμε για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, την προσπάθεια που κάνει η Τράπεζα Πειραιώς να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, τα νέα προϊόντα που δίνουμε στους πελάτες μας, όπως το μεγάλο 500 εκατομμύρια covered bond που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης, και γενικά να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, όπου περιμένουμε ανάπτυξη για το 2017 και ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2018. Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της. Έχει χρηματοδοτήσει και θα χρηματοδοτήσει φέτος με πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια νέες χρηματοδοτήσεις στην ελληνική αγορά. Γύρω στα 600 εκατομμύρια από αυτά θα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η προσπάθεια την οποία θα κάνουμε είναι να δώσουμε βοήθεια στις ελληνικές επιχειρήσεις να βγουν από την κρίση. Και βέβαια σε εμάς και στην ελληνική οικονομία. Τα Γιάννενα είναι πολύ σημαντική περιοχή. Έχουμε ένα πολύ καλό μερίδιο αγοράς. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και τους καταθετικούς και σε αυτούς που δίνουμε δάνεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την πορεία των εργασιών μας εδώ και από την πορεία των εργασιών στην περιοχή. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα από τη δύσκολη στιγμή του 2015. Αυτή τη στιγμή όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν και τα κεφάλαια και τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να κοιτάξουν μπροστά το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον και του τραπεζικού συστήματος και της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ένα από τα μυστικά για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση αποτελούν ο πρωτογενής τομέας όπως και ο τουρισμός. Δύο σημαντικοί τομείς στους οποίους και δίνει βάρος η Τράπεζα Πειραιώς με τα προϊόντα της. Η συμβολιακή γεωργία, όπως την ονομάζουμε, είναι ένα σημαντικό προϊόν το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία στη Βόρειο Ελλάδα και εδώ στην Ήπειρο ιδιαίτερα. Είναι ένα προϊόν το οποίο βοηθάει και τις εξαγωγές και την ανάπτυξη και την εξειδίκευση της αγροτικής οικονομίας. Ένα μεγάλο μέρος από τις εξαγωγές φέτος, οι οποίες όπως όλοι γνωρίζουμε αυξήθηκαν σημαντικά, οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό σε αγροτικά προϊόντα, επεξεργασμένα και πρωτογενή, και νομίζουμε ότι και εμείς σαν Τράπεζα Πειραιώς παίξαμε ένα σημαντικό ρόλο στο να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων είναι επίσης ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Αυτά όλα συνθέτουν το 2017 μια καλύτερη εικόνα για την ελληνική οικονομία που μας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Στη συνέχεια ο κύριος Μεγάλου ερωτηθεί σχετικά, υπογράμμισε πως είναι εφικτός ο στόχος που έχει τεθεί για τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 40% μέχρι το τέλος του 2019. Μας έχει τεθεί από τους regulators, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από το SSM, είναι στο τέλος του 2019 να έχουμε 40% λιγότερα κόκκινα δάνεια από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή.
Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι σημαντικός, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι challenging, θα έλεγα, ένας στόχος ο οποίος είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος τον οποίο θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Τέλος, αναφορικά με τα capital controls, ο κύριος Μεγάλου τόνισε τα εξής. Είναι περισσότερο, πιστεύω, οικονομικό παρά πολιτικό το θέμα. Τα capital controls θα φύγουν όταν θα επανέλθει πλήρως η εμπιστοσύνη στους πολίτες και στους καταθέτες για όλη την πορεία της ελληνικής οικονομίας και της προσπάθειας του να βγει η χώρα από την κρίση. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά, αλλά δεν μπορεί κανείς εύκολα να προβλέψει πότε ακριβώς θα έρθει αυτή η στιγμή. Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο.